Καταιγίδα αιτημάτων, αλλά και παράπονα από δεκάδες φορείς και παραγωγικές τάξεις που δεν εντάχθηκαν στα μέτρα προστασίας, ενώ όπως υποστηρίζουν έχουν χτυπηθεί από τον κορονοϊό, κατακλείζουν το Υπουργείο Οικονομικών. Μια πληττόμενη κατηγορία δικηγόρων από τις 13 του μηνός δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε στα δικαστήρια γιατί έχουν κλείσει, ούτε με εξώδικα γιατί δεν μπορούν να γίνουν επιδόσεις, ούτε με πελάτες που δεν μπορούν να πάνε στα γραφεία τους γιατί δεν επιτρέπεται μετακίνηση, ούτε να κάνουν κάποια επαφή με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές που είναι όλες κλειστές όπως τα υποθεκοφυλακία. Στην ουρά για να μπουν στη λίστα στήριξη στέκονται οι αεροπορικές μεταφορές, οι υπαίθριες αγορές, το λιανικό εμπόριο οπτικών, τα πλυντήρια αυτοκινήτων, οι χώροι στάθμευσης, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι φωτορεπόρτερ και εκατοντάδες άλλοι κλάδοι. Οι επιχειρήσεις, η επιβίωση των επιχειρήσεων δεν ωφελεί μόνο την πολιτεία, αλλά αφορεί και τους εργαζόμενους για να μπορούν να έχουν δουλειά μετά την εξάλληψη του κοροναϊού. Άμεσα πρέπει να αποφασιστεί και να ληφθεί μέρημνα για αυτούς και να μην πληρώνουν πλέον τις δόσεις των στεγαστικών και όλων των δανείων. Παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως υπάρχουν επιχειρήσεις στον ανεφοδιαστικό κλάδο που βρίσκονται στο κόκκινο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενούς τους. Έτοιμο δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Την επόμενη εβδομάδα θα εντάξουμε και άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο προστασίας. Ουσιαστικά πλέον ελάχιστες θα εξαιρούνται. Μέτρα για όλες τις επιχειρήσεις, πέραν των ατομικών και για τις προσωπικές και για τις κεφαλουχικές, γιατί το μέλλον φαίνεται ότι θα είναι πολύ σκληρό και δυσίων. Τον Απρίλιο θα γίνει και το πρώτο ταμείο για τα εισοδήματα που εξαϊλώθηκαν λόγω κορονοϊού.